Πολύ καλά και θα τους ξανακαλέσουμε να έρθουμε γιατί ήταν όλοι τέλειοι. Καλό ταξίδι στα παιδιά. Καλό ταξίδι στα παιδιά. Καλό ταξίδι στα παιδιά, όλα ήταν πολύ ωραία. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι. Γεια σας, λέγομαι Σταύρος Δαλακούρας, είμαι ο πρόεδρος της Ελληνοκαναδικής Ομοσπονδίας του Οντάριο, είτε Κογκρέσο. Είμαι φοβερά ενθουσιασμένος με αυτή την εκδήλωση που γίνεται από την Μακεδονική και το ελληνικό προξενείο να έρθει η Αραπίτσα, αυτό το υπέροχο συγκρότημα που μας έφερε την παράδοση από το σπίτι μας στην Ελλάδα, μας την έφερε εδώ στον Καναδά. Μας έκανε υπερήφανους γιατί έδειξε η Ελλάδα ότι συνεχίζει την παράδοση, τα ήθη και έθιμα των παλαιότερων και μας έκανε φοβερά υπερήφανους που μπορέσαμε και εμείς εδώ στο μακρινό Καναδά να δούμε τις παραδόσεις και την κουλτούρα που συνεχίζει στην Ελλάδα. Σίγουρα μέσα από αυτό το δεκαήμερο θα μπορούμε να ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και πιστεύουμε ότι μέσα τις παραδόσεις μας, τα ήθη και θυμά μας, θα συνεχίσει η Ελλάδα να ζει και να βασιλεύει στους αιώνες. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε και στο μέλλον άλλη μια αραπίτσα, ένα άλλο συγκρότημα να ξαναβρεθεί εδώ στον Καναδά. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ να αποχαιρετήσουμε το συγκρότημα που για 10 μέρες μας έδωσε χαρά. Μας έκανε υπερήφανος και μας έδωσε εκείνα τα στοιχεία που θα διατηρήσουμε για πάρα πολύ καιρό. Βέβαια αισθάνομαι έτσι για να αρχίσω και να μην τα κάνω μέρος σοβαρά, γιατί η συγκίνηση πραγματικά είναι αυτή που μας διακατέχει πολλές φορές. Αισθάνομαι ότι απέτυχα κάπου και απέτυχα γιατί δεν μπορούσα να κρατήσω τη Μαρία μας εδώ. Γεια σου Μαρία. Γεια σου κύριε Μιχάλη. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα βρίσκεται και ο αντιπρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος της Πανποντιακής Ομοσπονδίας, είπα Καναδά. Βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της Αδερφότητας Ποντίων Τορόντο. Βρίσκονται εκλεκτοί φίλοι, όπως παραδείγματος χάρη ο πρόεδρος του Χάμιλτον εδώ, ο αϊθαλής και πάντα νέος Γιάννης Τσάτσος, τον οποίο καλωσορίζω πίσω πάλι από την... Φεύγω εγώ 11 Δεκεμβρίου, μακριά πλέον, πηγαίνω κι εγώ στην Αυστραλία. Λοιπόν, ποιους βλέπω εδώ, βλέπω την, αυτή δεν είναι Αγιθαλής, αυτή είναι νέα, την αντιπρόεδρο του γεροκομείου μας. Από ό,τι έκανα λάθος τώρα, μάλλον την επόμενη φορά θα είσαι πρόεδρος, Ειρήνη μου, και έτσι είμαστε εντάξει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάκη τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος πραγματικά από την πρώτη μέρα μας ακολουθεί όπου και αν πάμε. Θέλω να ευχαριστήσω
τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη που είναι συνέχεια μαζί μας και που θανατίζει τις όμορφες εικόνες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χάιτα, ο οποίος θεωρητικά θα μας κάνει μια χρυσή δουλειά ώστε να έχουμε αυτές τις μνήμες. Τώρα για να δω μην ξεχάσω. Έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μου φίλο, τον Μανώλη τον Μανουλάκη, τον πρόεδρο των Συλλόγων της Ελληνικής Κοινότητας. Ευχαριστώ, Μανώλη, για την παρουσία σου σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Βέβαια, η πρόεδρος δίπλα σου είναι λίγο μεγαλύτερη από σένα, είναι των Θρακών πρόεδρος. Ρούλα μου, ευχαριστώ για την παρουσία σου. Λοιπόν, δεν θα κάνω άλλο, δεν νομίζω ξεχνώ κάποιον. Όχι. Λοιπόν, κύριε Γενικέ, πάντοτε έτσι είναι, όταν ξεκινάς κάτι, έχει και ένα τέλος. Όμως οι αναμνήσεις τις οποίες εμείς θα έχουμε και θα έχουμε μαζί μας, είναι πολύ μεγάλες. Διότι τα παιδιά αυτά δεν ήταν μόνο ένα καλλιτεχνικό συγκρότημα το οποίο πραγματικά μας ενθουσίασε. Ήταν και το συγκρότημα που έφερε από την Ελλάδα εκείνο το είδος που λείπει από την Ελλάδα πολλές φορές. Μπράβο! Λοιπόν, επειδή τα φαγητά είναι πολύ ζεστά, θα περιορίσουμε τις ομιλίες και μετά το φαγητό θα αρχίσουμε τα νοσέκα και οι μαφιώτικα μας λάδια, τα καστοριανά, τα φλωρινέικα, όλα της Μακεδονίας μας. Κύριε Γενικέ, παρακαλώ, ελάτε στο πιο. Είναι ωραίο που είμαστε εδώ σήμερα, γιατί έχει τελειώσει μόλις μια μέρα, εγώ θεωρώ καταπληκτική, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είσαστε εδώ και το είδατε. Γιατί σε αντιδιαστολή με αυτά που περνάει η Ελλάδα, σε αυτό που ζήσαμε στο Τορόντο, νομίζω ότι είναι μοναδικό φαινόμενο. Και πιστέψτε με, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτε απολύτως δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν το λόγο για τον οποίο γίνονται και πίσω από κάθε τι υπάρχει και μια πολύ λογική εξήγηση και προεργασία. Ξέρετε, είμαι θρησκευόμενο άτομο, το λέω στην κυρία Πόκη, το λέω στον Γιώργο, τον καθηγητή μας, τον δάσκαλό μας και στους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν. Είμαι θρησκευόμενο άτομο, βαθύτατα θρησκευόμενο, όχι θρησκόληπτο, θρησκευόμενο. Σας μιλάω πολύ χαλαρά, πολύ έτσι, ανθρώπινα, σε φιλικό επίπεδο. Και είναι η πίστη μου, νομίζω, αυτή που με οδήγησε σε όλες τις αποφάσεις μου στη ζωή μου και ίσως που μέσωσε κιόλας, όχι ίσως που μέσωσε. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο σήμερα, μείνε μαζί μας Κύριε, γιατί η νύχτα πέφτει και είμαστε πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Ένα πρόβατο ανάμεσα σε λύκους είναι η οικογένειά μας εδώ, η ομογένειά μας. Ένα πρόβατο ανάμεσα σε λύκους είναι η πατρίδα μας. Και αυτή την εικόνα που είδατε εσείς της ενότητας, αυτή την εικόνα της δύναμης, αυτή την εικόνα της αισιοδοξίας, τη μεταφέρετε και πρέπει να τη μεταφέρετε και θα τη μεταφέρετε είτε το θέλετε είτε το θέλετε, αύριο το βράδυ θα ξεκινάτε να επιστρέψετε πίσω στην πατρίδα μας. Ήθελα να σας πω ότι αυτές οι 10 ημέρες που περάσετε μαζί μας, οι λιγότερες μέρες, εν πάση περιπτώσει. 10. Οφείλονται σε ένα μεγάλο 10 που παίρνει ο κύριος Μουρατίδης για την πατρίδα. Και η κυρία Μουρατίδη επίσης. Και το κυριότερο, παίρνετε ένα μεγάλο δεκάρι εσείς, γιατί μπήκατε μέσα στην ψυχή μας και φωλιάσατε στην ψυχή μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επειδή φόλιασαν στην ψυχή μας και επειδή εγώ είμαι γενικός πρόξενος, ο οποίος δεν κατεβαίνει κάτω στον κόσμο με γραβάτες και με δίθεν παρουσία, αλλά με την ψυχή μου, και το είδατε ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου, σκέφτηκα, ευχαριστώντας σας, να σας ευχαριστήσω με κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό. Ουσιαστικό για τη ζωή σας. Ουσιαστικό για την πόλη από την οποία προέρχεστε. Ουσιαστικό ίσως για την Ελλάδα μας. Ουσιαστικό στο να χτίζουμε γέφυρες φιλίας εμείς με τη Μακεδονία μας ιδιαίτερα, εμείς με την Ελλάδα μας. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας προτείνω επίσημα από αυτό το βήμα και εκεί θα τελειώσω,
είναι ότι θέλουμε να επιστρέψετε στην πόλη σας αύριο, στο νομό σας, και στη μεν πόλη σας να πείτε ότι υπάρχει επίσημη πρόταση από το Γενικό Πρόξενο να γίνει αδελφοποίηση της πόλης σας. Μια πόλη που εσείς σας αγαπήσατε, αλλά εκείνη σας αγάπησε πολύ περισσότερο και σας πίστεψε. Και σας πίστεψε γιατί πραγματικά δείξατε τη λάμψη του πολιτισμού μας και τη λάμψη των παραδόσεών μας και των ηθών μας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που εγώ καταθέτω σήμερα επίσημα, να γίνει επίσημη αδελφοποίηση μιας περιοχής, του Σκάρπρο, π.χ. ή του Μάρκαμ, ή του Τορόντο, εδώ, του Μάρκαμ, του Μάρκαμ, είναι πολύ πιο εύκολο. Ή του το, που είναι δηλαδή δήμοι που έχουν πολύ συμπαγείς, το Σκάρπρο, έχουμε πολύ συμπαγείς πληθυσμούς, θα βοηθήσει η κοινότητά μας εδώ, τα Μάλα, αυτό είναι. Και αυτό ανοίγει και μια διέξοδο επικοινωνίας του πληθυσμού με την αντίστοιχη περιοχή. Και το δεύτερο, επειδή μου αρέσει να είμαι πολύ ρεαλιστής αυτό που μιλάω, έτσι μιλάω πάντοτε. Πολλοί ξέρετε με λένε ότι είμαι πολύ φρίσκος και ότι πολλές φορές χάνομαι μέσα στα ρητά του Ευαγγελίου, αλλά το Ευαγγέλιο είναι να αγαπάμε ένας τον άλλον και να βοηθάμε ένας τον άλλον, αυτό είναι. Νομίζω ότι είναι το α και το ω. Εσείς το εννοείτε. Εγώ το εννοώ. Και το δεύτερο θα ήθελα να πείτε στο εμπορικό επιμελητήριο του μου, να έρθει σε επαφή με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο. Το Τορόντο, ξέρετε, θα σας είχα πει από την πρώτη μέρα, είναι η Μητρόπολη του Καναδά. Δηλαδή, εδώ χτυπάει το εμπόριο. Εδώ χτυπάει. Μην έχετε αυταπάτες. Δεν είναι ούτε στο Κάλγκαρι, δεν είναι ούτε πουθενά. Εδώ. Εδώ. Εδώ είναι η καρδιά της καρδιάς του Καναδά. Το Μητροπολιτικό Κέντρο. Να πείτε λοιπόν στο εμπορικό σας επιμελητήριο να επικοινωνήσει με το που θα γυρίσετε πίσω στην πατρίδα μας και να έρθει σε επαφή με το Γενικό Προξενείο και με εμένα προσωπικά. Και να ανοίξουμε, εάν είναι δυνατόν και όσο είναι δυνατόν, και νομίζω ότι είναι δυνατόν, τις πόρτες εισροής προϊόντων συγκεκριμένων από την Νάουσα, από τον νομό, να έρθουν εδώ προϊόντα τα οποία, κύριε Μιχάλη, δεν απαραίτητα δεν έχουν βγει προς τα έξω, και εφόσον πλέον εσείς με την παρουσία σας κερδίσατε το σεβασμό, κερδίσατε την αγάπη, κερδίσατε την εμπιστοσύνη μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχει σεβασμό, αγάπη και εμπιστοσύνη μαζί. Εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα σας βοηθήσουμε, και εγώ προσωπικά σαν Γενικός Πρόξενος και ο Εμπορικός Σύμβουλος, ούτως ώστε τα προϊόντα αυτά να διοχετευθούν κατάλληλα στις κατάλληλες αγορές. Σας επαναλαμβάνω, το Γενικό Προξενείο καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή. Καλύπτει μια περιοχή η οποία ξεκινά από το Τορόντο, βεβαίως πηγαίνει στην Μανιτόπα και καλύπτουμε και το Σασκάτσουαν. Περιττό να σας πω ότι η πρεσβεία μας καλύπτει όλο το Καναδά και το Μόντρεαλ καλύπτει το Κεμπέκ και το Μόντρεαλ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι η παρουσία σας εδώ δεν τελειώνει σήμερα, όπως πιθανώς θα νομίζατε μέχρι τώρα, όταν ήρθαμε να σας αποχαιρετήσουμε και να ίσως θυμηθούμε την υπέροχη μέρα που ζήσαμε σήμερα και τις υπόλοιπες 9 που ζήσαμε χάρη σε εσάς. Αλλά το θέμα είναι ότι ξεκινάνε όλα από εδώ. Κερδίσατε με το σπαθί σας, είχατε και πολλά σπαθιά μαζί. Και έτσι, κερδίσατε με τα σπαθιά σας λοιπόν, αλλά κυρίως με την παρουσία σας και με την αγάπη σας για την Ελλάδα, κερδίσατε όλη την αγάπη τη δικιά μας. Εγώ θα ήθελα να σκεφτούμε πώς θα τους ξανακαλέσουμε και του χρόνου. Δύσκολο, τι μπορεί να είναι δύσκολο. Αν το πιστεύεις, λοιπόν. Με το εμπόριο λοιπόν θα σας καλέσουμε του χρόνου και θα έρθετε πλέον, γι' αυτό σας λέω, με το εμπορικό σας επιμελητήριο, το οποίο θα προβάλλει το όνομό σας μέσα από τη δικιά σας πολιτιστική παρουσία. Να θυμάστε ένα πράγμα, η Ελλάδα, η αιχμή του δόρατος της Ελλάδος είναι ο πολιτισμός της. Η αιχμή του δόρατος της Ελλάδος είναι η ιστορία της. Η αιχμή του δόρατος της Ελλάδος είναι οι παραδόσεις της. Όταν ο κόσμος καταλάβει τι σημασία έχει πολιτισμός, ιστορία και παραδόσεις μέσα από τη δικιά τους την παρουσία, να ξέρετε ότι οι Καναδοί θα κατέβουν σοριδών κάτω στην Ελλάδα και έχουμε για 6 μήνες τον χρόνο απευθείας πτήση με τη μητέρα πατρίδα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η επιτυχία του μήνα αυτού οφείλεται σε 3 παράγοντες. 2 φορείς και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι σταθήκανε δίπλα μας. Δίχως την πανμακεδονική
θα ήμασταν φτωχότεροι. Σαν πολιτιστικό. Έτσι, για το 10ο καλό που είπε ο αγαπητός μας πρόξενος, θα φέρω ένα από τα 10 τα καλά, την αγαπητή μας Αντιπρόεδρο, για να μας πει δύο λόγια. Κύριε Γενική Πρόξενη, κύριε Δημήτρη Αζεμόπουλε, κύριε Δαλαχούρα, κυρία Κεροβλίδου, κυρία Μουρατίδου, κυρία Δραγουμάνου, συγγνώμη, κύριε Νούση, κύριε Μιλωνάκη, κύριε Μάκη Ανδρικόπουλε, αγαπητά μέλη και φίλοι της Παμακεδονικής Ένωσης, λόγω της απουσίας του Προέδρου μας, του κυρίου Δημήτριου Κάρα, που ταξιδεύει στη μακρινή Αυστραλία, θα ήθελα από τη θέση της Αντιπροέδρου της Οργάνωσης να σας καλησπερίσω και να μοιραστώ τις καλύτερες εντυπώσεις που ζήσαμε αυτές τις μέρες. Εδώ είναι η ολοκλήρωση του δεκαήμερου εκδηλώσεων του Μακεδονικού Μήνα. Η Παμακεδονική Ένωση με όλους τους συλλόγους της και ιδιαίτερα με πρωτοπόρο το Πολιτιστικό Σύλλογο η Μαθία Σιβεργίνα, ζήσαμε εκδηλώσεις γεμάτες πολιτιστικό, εθνικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Είμαστε όλοι χαρούμενοι που σας γνωρίσαμε, αλλά και συγκινημένοι που φεύγετε, αφήνοντάς μας ένα κομμάτι γεμάτο Ελλάδα. Είστε ειλικρινά παιδιά με ταλέντο. Και πραγματικά τιμάτε επάξια τον όμιλο περιβάλλοντος και πολιτισμού, η αράπητσα ναού σας. Και πιστεύουμε, η πρόεδρός σας, η κυρία Πόπη Δραγουμάνου, είναι πολύ περήφανη για σας. Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να έρθει εδώ και έτσι ομαδικά να εκφράσουμε το ευχαριστώ μας σε όλους εσάς που συμβάλατε στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων του Μακεδονικού Μήνα 2011. Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Κεροβλίδης, Αριστοτέλης Δαμιανόπουλος. Λείπει ο γραμματέας μας ο Ιωάννης Πύργος. Λείπει και ο ταμείας μας ο κύριος Μεδίτσκος. Ο κύριος Ιωάννης Τσάτσος, δημοσιευμάτων. Η κυρία Βρετάνου, πρόεδρος γυναικείου τμήματων. Ο κύριος Λάζαρος Γαϊτάνης, απουσιάζει λόγου υγείας, πρόβλημα υγείας. Τμήμα νεολαίας, ο κύριος Γιάννης Αντωνόπουλος. Δημήτρης Γαϊτάνης, υπεύθυνος κτηρίου και πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών και Περιουσιακών. Απλά ήθελα να έρθουν εδώ, διότι δεν νομίζω ότι έγινε μια σωστή γνωριμία, τουλάχιστον να ξέρετε ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που πραγματικά είπανε ναι όταν ήρθε η πρόταση μέσα στην Παμακεδονική και προτείνανε για να έρθετε εσείς από Ελλάδα. Από όλους εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους μου και παραδίνω το μικρόφωνο στον κύριο Μουρατίδη. Θέλω να πω ότι η Τερέζα την έχετε αναγνωρίσει ότι ήταν μία από αυτές τις κυρίες που πραγματικά μας βοήθησε σε όλο αυτό το δεκαήμερο. Είναι η ψυχούλα της, μαζί με την Ελένη και τις άλλες κυρίες, είναι η ψυχούλα της Παμακεδονικής και βέβαια όπου τη ζητάμε τη βοήθεια πάντοτε είναι εκεί μαζί με την Ελένη και με όλες τις άλλες κυρίες. Λοιπόν, το άλλο το 10 τώρα. Το άλλο το 10 είναι η κυρία Ρούλα Μουρατίδου. Παρακαλώ. Κύριε Γενικέ, θα ήθελα να πω πριν την πρόταση αυτή που κάνατε ήταν η καλύτερη πρόταση, γιατί είναι πολύ κακό εμείς Σιβεριώτε με τα τόσα πολλά ροδάκινα να τρώμε κονσέρβες από την Αυστραλία. Και πολλά πολλά. Η γνωμόσυμα θείας, έδεσα,
μέρη, όλα έχουν πάρα πολλά ωραία φρούτα. Εντιμότατε κύριε Γενική Πρόξενε τώρα. Κύριε Δαλακούρα, κυρία Κεροβίδου, κυρία Θερέζα Νικολαίδου, κυρία Πόπη Δραγουμάνου, εκλεκτοί πρόεδροι των σωματείων όλων που όλες αυτές τις μέρες ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση. Τι να πω για αυτά τα παιδιά που αυτό το δεκαήμερο μας χάρισαν μέρες αξέχαστες, εθνικής ανάτασης, θέλω να πω. Σας ευχαριστούμε μόνο γι' αυτό πάρα πολύ. Και όπως είπα και την πρώτη μέρα, μην ξεχνάτε πάντα να έρχεστε στους απόδημους. Σας χρειάζονται οι απόδημοι. Νομίζω περισσότερο από ό,τι δείτε. Όλα τα παιδιά είχαν μία στάση άψογη, ένα χαρακτήρα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Οι κυρίες του Συμβουλίου... Γι' αυτό όλες... χειροκροτάμε. Οι κυρίες του Συμβουλίου, όλες κυρίες με κεφαλαίο κάπα. Ο χοροδιδάσκαλος επίσης. Μην με ξεχάσει τον κύριο Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, συγχωρείτε να σε δούμε, ναι. Όμως, σήμερα ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Βεργίνας που, όπως ανέφερα και χθες, μπορεί ο Μιχάλης και η Ρούνα να φαίνονται μπροστά, μπορεί να τρέχουν παραπάνω. Όμως, αν δεν είχα την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά που κάνουν. Και κάτι άλλο, θα πρέπει σήμερα δημόσια να ευχαριστήσουμε τα άτομα τα οποία για 11 μέρες ήταν μαζί μας, οι οδηγοί μας. Ο Στάθης, ο κ. Σκανδάλης, η Δούλα. Πάρα πολύ, γιατί από το πρωί, από τις 8.30, πολλές φορές μέχρι 1 και 2 τη νύχτα, ήρθε μαζί μας. Την Τούλα την αφήνω τελευταία, γιατί η Τούλα ήταν η ψυχή αυτή της παρουσίας εδώ, του συγκροτήματος, και άλλες φορές μας βοήθησε, αλλά φέτος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς. Όλους τους χορηγούς που βοήθησαν την προσπάθεια μας αυτή, το Γενικό Προξενείο, πρώτα, και όλους τους άλλους χορηγούς θα τους απαριθμίσουμε, θα δημοσιεύσουμε τα ονόματα τους μετά. Θα παρακαλούσα τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Βεργίνας να έρθει εδώ, να βγούμε μια αναμνηστική φωτογραφία και να τους ευχαριστήσω κι εγώ από καρδιάς. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, δεν θέλω να πω περισσότερα για σας, γιατί θα κλάψω σήμερα. Και δεν είναι ώρα, ναι, δεν είναι ώρα να κλάψω σήμερα. Θα το κάνω στο αεροδρόμιο, θα το χαιρετιστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πόπη, θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα μυστικό κάτι από το Τορόντο, παρακαλώ, από το Σύνολο της Βεργίνας. Κύριε Πίπηλα, σαν χοροδιδάσκαλο, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Όλα τα ωραία πράγματα έχουν ένα τέλος, δυστυχώς. Κυρία Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Νομοημαθίας στη Βεργίνα, κυρίες και κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αγαπητοί μας φίλοι, συμπατριώτες από την ιδιαίτερη πατρίδα μας την Ημαθία και όλη τη Μακεδονία. Είναι απερίγραπτα μεγάλη χαρά που βρεθήκαμε ανάμεσά σας, εδώ πολύ μακριά από την πατρίδα μας,
Αλλά πραγματικά όλο αυτόν τον καιρό αισθανόμαστε σαν να είμαστε εκεί. Στη Βέρεια, στην Άουσα, στην Αλεξάνδρεια ή σε κάποιο από τα χωριά του κάμπου ή του βουνού μας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία και τον κύριο Μουρατίδη για την πρόσκληση να επισκεφθούμε το Τορόντο, να σας γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε στοιχεία του καναδικού λαού, να δούμε έναν άλλο κόσμο μακριά από την Ελλάδα, αλλά συγχρόνως να νιώθουμε ότι είμαστε εκεί, με τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί εσείς είστε δικοί μας άνθρωποι, γιατί η θερμή φιλοξενία σας μας έκανε να αισθανόμαστε έτσι. Από την πλευρά μας κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ώστε να ανταποκριθούμε στην ευγενική σας πρόσκληση, προβάλλοντας την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου μας. Να είστε σίγουροι ότι επιστρέφοντας στην πατρίδα, θα μεταφέρουμε την αγάπη σας, τη θέρμη των αισθημάτων των ξενιτεμένων αδερφών μας και όλες τις γνώσεις και τις εικόνες που αποκομίσαμε από το Τορόντο και την γύρω περιοχή. Εκ μέρους όλης της αποστολής και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόπι, σου λέω Πόπι γιατί σε θεωρώ σαν αδελφή μου. Είμαι Ναουσαία. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη που είμαι Ναουσαία και έχω όλο εδώ τα παιδιά μου, τα αδέρφια μου, ό,τι μπορείτε. Όλες αυτές τις μέρες σας είδα, σας γνώρισα, σας αγάπησα. Είμαι τόσο συγκινημένη, τόσο υπερήφανη για όλους σας που είσαστε εδώ. Περιμέναμε μία μικρή δροσιά και εσείς γεμίσατε κανάτες, ξεχυλίσατε κανάτες από προσδοκίες. Εγώ δεν θα πω, ο κύριος Γενικός σας τα είπε όλα τόσο ωραία, θα τα έλεγα κι εγώ τα ίδια. Είπατε να βοηθούμε ένα στον άλλο και να αγαπούμε ένα στον άλλο. Εγώ με όλη μου την αγάπη θέλω αυτό το δώρο να σας το δώσω, αν ξέρω. Είναι από μένα και για το σύλλογό σας. Μια πολύ ωραία κάρτα με ευχές. Εις μνήμη των αγαπημένων αγαπητά μας αδέλφια, σας ευχαριστούμε που ήρθατε κοντά μας, μας δώσατε πολύ χαρά και ευχόμαστε να ξαναειδωθούμε σύντομα και πάλι. Ευχόμαστε καλό δρόμο με πολύ αγάπη Λία. Εις μνήμη των αγαπημένων μου, Ναουσαίας μητέρας Μαριγούλα Δάρη Χαρίτου, του θείου Δημήτρη Δάρη και Ελισάβετ, του πατέρα μου Ιωάννη Χαρίτου, ένα δώρο προς τον όμιλο της Αράπιτσας να χρησιμοποιηθεί όπου χρειάζεται. Λία Όβερς, μια επιταγή 1000 δολαρίων. Ένας πρόσωπος, μια μάσκα δηλαδή, της Μπούλας, γιατί του Γενίτσαρα βόθηκε περισσότερο αυτό. Επίσης, που του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα βιβλία. Ένα βιβλίο, δύο βιβλία μάλλον μέσα και κάποιες φωτογραφίες στον Γενίτσα, να είστε καλά. Και αυτό σου που αρέσει. Παραδοσιακό. Αυτό θα το πιούμε μαζί, και με όλους εδώ ένα βράδυ. Με όλους εδώ κοντά, φέρουμε κι άλλο και στον κύριο Γενικό επίσης. Είναι ένα βιβλίο από την πόλη μας, ένα DVD και κάποιες φωτογραφίες. Θέλω μόνο να πω στα παιδιά ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς. Και επειδή θα ξέρετε ότι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χτυπάει πλέον ο ελληνισμός στην πόρτα του εξωτερικού, το προξενείο, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας που σας έχει γνωρίσει και είσαστε πρέσβης του ελληνισμού της περιοχής σας στο εξωτερικό. Τέλει. Λοιπόν, επειδή πραγματικά σε εσάς είδα πραγματικούς πρέσβους του πολιτισμού, θα ήθελα να ξέρετε, αν ποτέ θελήσετε να χτυπήσετε την πόρτα του προξενείου, σε πρέσβους του προξενείου πάντα έχει ανοιχτές τις πόρτες. Γιατί είστε πρέσβες, δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και πρέσβες του ελληνισμού και πρέσβες του ελληνισμού. Και
όποτε θέλετε, ευπρόσδεκτος στην πατρίδα μας. Γενικέ, την Τρίτη στις 10-11 το πρωί, η Νάουσα θα χτυπήσει την πόρτα σας. Δεν πρόλαβε. Είναι αυτό απόψε. Δεν προλαβαίνω να πω κάτι, έρχονται επιταγές. Δεν πρέπει να πω έναν άλλο. Μα τι είναι αυτό το Παναγία, λοιπόν, εντάξει. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Λοιπόν, ίσως ξέρω τι. Ωραία. Επειδή είμαστε στην ώρα των δώρων, κύριε Γενική, με φύγετε. Ξέρετε, αυτό το δωράκι εδώ είναι μια μπλουζίτσα που κάναμε και σας έδωσε την πρώτη μέρα, αλλά αυτό θα το υπογράψουμε για να το έχετε. Αυτό σας τύχησε 11.160 δολάρια. Να πω κάτι, ο κύριος Μιχάλης, πρέπει να το πω και η κυρία Ρούλα, για να μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας, το ξέρει όλη η παροικία, νομίζω. Έχουμε ορισμένους ανθρώπους που είναι μέντορες στη ζωή μας. Ξέρετε, μέντορες είναι ένας που σε επηρεάζει πολύ, σε καθοδηγεί. Και όταν μου είπε ο άνθρωπος πριν από άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο και η κυρία με κάπα κεφαλαίο, μου είπανε γι' αυτό που θέλατε να έρθουν εδώ τα παιδιά. Αμέσως μπροστά του έκανε το τηλεγράφημα στο Υπουργείο Εξωτερικών και αμέσως πήγα και μίλησα με την αρμόδια υπηρεσία. Ήταν μπροστά. Και την έγκριση σε μια περίοδο που η Ελλάδα αιμορραγεί, επειδή κατάλαβε η πατρίδα μας τι σπουδαίο πράγμα ήταν αυτό που θα γινόταν, σας μιλάω ειλικρινά, δόθηκε την ίδια μέρα. Ήταν 8.000 ευρώ, ήταν 11.160 δολάρια, σας μιλάω ειλικρινά, εγκρίθηκαν πάρα αυτά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και μας ήρθαν μετά από λίγες μέρες τα χρήματα και τα παρέδωσα στο κύριο Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Να είστε καλά. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση, συνέβησαν και κάτι περίεργα πράγματα απόψε. Για πρώτη φορά είδα το γενικό μας πρόξενο πίσω από κάμερα. Συνήθως είναι μπροστά από την κάμερα και εγώ είμαι πίσω από την κάμερα. Και κάτι άλλο πάλι που το θεωρώ και αυτό παράξενο είναι ότι φωτογραφίζουμε μαζί με τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος είναι ο φωτορεπόρτερ της εφημερίδας μας, για πρώτη φορά. Συνήθως αυτός μου φωτογραφίζει. Εμένα όμως φωτογραφίζει και εσάς. Τώρα, ο Μιχάλης, με την γνωστή του καλοσύνη, μας έδωσε ένα δώρο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ειλικρινά. Νομίζω ότι αυτό προς εμάς είναι πάρα πολύ μικρό. Όμως αυτό το δώρο μας βάζει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εμείς τι δώρο να του κάνουμε του Μιχάλη για αυτό το υπέροχο πράγμα που δημιούργησε, που έφερε αυτά τα λαμπρά άτομα από την Ελλάδα που μας γέμισαν Μακεδονία, μας γέμισαν Ελλάδα. Αυτό το δώρο που μας έκανε ο Μιχάλης πώς ξεπληρώνεται. Για μια φορά ένα απέραντο ευχαριστώ στο Μιχάλη, στη Ρούλα, στη Βεργίνα, στην Παμακεδονική και θα μου επιτρέψετε κι εσείς οι τρεις φορές που ανέφερα προηγουμένως ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ σε αυτούς τους ωραίους συνέλληνές μας που μας ήρθαν από την Ελλάδα, μας βοήθησαν, μας μάγεψαν και μας έφεραν την Ελλάδα εδώ, στο Τορόντο. Ευχαριστώ και πάρα πολύ και πάλι. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης έχει να δώσει ένα δωράκι από ό,τι ξέρω στην αποστολή. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω για τις καλές μέρες που με χαρίσατε. Και οι σημαίες υποκλίνονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη χαρά που μας χαρίσατε τις 10 μέρες. Τις 10 μέρες σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτή η χαρά ήταν τόσο μεγάλη με έδωσε μία δύναμη και θέλω να χαρίσω όλες τις φωτογραφίες που έκανα είναι εδώ μέσα σε ένα στίκ που το ξέρετε που το λένε και θέλω να το χαρίσω στην διευθύντρια, πρόεδρο του συλλόγου σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας θυμόμαστε πάντοτε. Θέλω όλα τα παιδιά που έχουν κομπιούτερ να πάρουνε και να έχουν τις φωτογραφίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθατε με καλαμπούκι καλλιτέχνες χορού. Ευχαριστώ πολύ. Τρίπονα, άσε το εργαλείο και έλα από εδώ. Να πάρεις το δωράκι σου.
τόσα κριτικού, θα παίρνει και εμένα τηλέφωνο. Καλό είναι, εντάξει, όπως... Βάλε το μάτι, βάλε το μάτι. Δουλεύει από μόνο. Είπα και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε. Μας ανοίξατε την καρδιά και την ψυχή. Και ήθελα να πω ζήτω η Μαθήνη, ζήτω η Βεργίνα, η Μακεδονία, η Ελλάδα και ο Καναδάς. Λοιπόν, κύριε Καναδούρα, ελάτε από εδώ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι τα είπαν όλα οι υπόλοιποι, κύριε Γενικέ, κύριε Μουρατίδη. Πάνω απ' όλα συγχαρητήρια, γιατί φέρατε τον πολιτισμό και την παράδοση στον Καναδά, βασιζότερο. Παιδιά, συγχαρητήρια. Μέσα τον πολιτισμό και την παράδοση μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Πιστεύω είναι ευχαριστώ με όλη την καρδιά, είναι αρκετό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ τον αναπληρωτή πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας να έρθει να πάρει το δωράκι του για την Ομοσπονδία, γιατί αυτός για τον εαυτό το πήρε. Σας είχα καλωσορίσει την πρώτη μέρα που ήρθατε στο αεροδρόμιο, στο σπίτι της Ποντιακής Αδελφότητας του Τορόντο. Θα σας αποχαιρετήσω πάλι σήμερα εκ μέρους της Αδελφότητας Ποντίων, σαν μέλος της Αδελφότητας, αλλά σαν αντιπρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας και εκ μέρους του Προέδρου μου, που πάλι τον μίλησα σήμερα και μου λέει δώσε τους θερμούς χαιρετισμούς και του χρόνου το καλοκαίρι που θα συναντηθούμε στην Ελλάδα θα πάμε να δούμε όλα τα παιδιά μαζί. Σας εύχομαι καλή επιστροφή. Ευχαριστώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Βεργίνας που με πρότεινε να είμαι 11 μέρες μαζί σας και ήμουνα. Και απόψε τελευταία βραδιά πάλι θα το γλεντήσουμε έξω μέχρι τα ξημερώματα. Εγώ νόμιζα μόνο τα κορίτσια με αγαπάνε, αλλά τα παιδιά περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Σε προηγούμενες εκδηλώσεις μιλήσαμε ότι έχουμε επισκεφθεί το Χάμιλτον και ο Τέλης, ο αντιπρόεδρος της Παμακεδονικής και πρόεδρος της οργάνωσης στο Χάμιλτον, ξέρω ότι άρεσε εντυπώσεις γιατί φιλοξένησε τα παιδιά με τον καλύτερο τρόπο. Θα ήθελα, σαν αντιπρόεδρος πήρες το δώρο σου, αλλά σαν από τη Βεργίνα θα ήθελα να σου δώσω ένα δωράκι και να πεις δύο λόγια. Και... Εντυπώτατε κύριε Γενικέ, Τερέζα εν τούτο Νίκα, κυρία Κεροκλήδου, κύριε Πρόεδρε των Λακών και των Μεσσηνίων. Ομοσπονδίας, κόντεψα. Την κυρία Πόπη που είναι κοντά μας από την Ελλάδα, τον κύριο Μωρατίδη και την κυρία Μωρατίδη, αυτοί ιδιαίτερα αξίζουν τα συγχαρητήρια, διότι εργαστήκανε πάρα πολύ σκληρά. Τα συγχαρητήρια έβγε. Κύριε Μωρατίδη, ένα χειροκρότημα τους αξίζει. Δεν θέλω να πω πιο πολλά, ο κύριος γυναικός τα είπε τόσο όμορφα. Θέλω να δώσω ορισμένες φωτογραφίες στην κυρία Πόπη που τη τραβήξαμε στο Χάμιλτον και συγχαρητήρια σε αυτό το χορευτικό, στην ορχήστρα που προσέφεραν τόσες πολλές χαρές στην Παμακεδονική, στην κοινότητά μας του Τορόντου. Τα συγχαρητήρια, να είστε καλά, ο Θεός να σας έχει στο δεξί χέρι να προσφέρετε πολλές τέτοιες χαρές. Σας ευχαριστώ όλους από το Χάμιλτον. Ευχαριστώ, Τέλη.
το δώρο σου δεν το θες. Συγκινημένος είσαι, βλέπω. Έξτρα λάσκες, να ξέρεις. Αυτό το δώρο έχει μεγάλη σημασία για μένα. Έξτρα λάσκες. Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ είναι και ο αντιπρόεδρος της αδερφότητας, θα ήθελα να πάρετε το δώρο σας και να ετοιμάζετε ο αγαπητός μου φίλος ο Κρητικάτσης να έρθει από εδώ και για το δώρο αλλά και για τη μαντινάδα που θα κλείσουμε με αυτό. Ξέχασα κανένα, έτσι να... Λοιπόν, αν ξέχασα ζητώ συγγνώμη, κάποια άλλη στιγμή θα έρθουμε... Α, βλέπω ακριβώς την κυρία Ελένη μας. Ελένη, ξέρω ότι πήρες το δώρο σου, αλλά θέλω να σου δώσω ένα ακόμα. Έλα. Κύριε Μπορατήρη, ναι. Συγγνώμη, ξεχάσα το αγωγόρι. Το? Το αρμενοχώρι. Αρμενοχώρι, ταξιδεύει τώρα, άστο. Ταξιδεύει εκείνο. Το δώρο του το πήρε. Φέξε στην Αυστραλία. Έλα, Ελένη μου. Και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά καλό ταξίδι και ευχαριστούμε για τις ωραίες μέρες, για τις ωραίες στιγμές που περάσαμε μαζί σας. Καλό ταξίδι να έχετε και να σας ξαναδούμε πάλι. Ευχαριστώ. Μανώλη, αγαπητέ σύνδεσμο. Έλα. Ο Μανώλης δεν μπορεί να γίνει εκδήλωση αν δεν πει μια μαντινάδα κριτική. Συνεπώς πάντοτε κλείνουμε με τον Μανώλη, τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη, στην κοινότητα, την ελληνική, την δεινοπαθούς αυτή τη στιγμή, αλλά με τεράστια ιστορία. Και θέλω να σε διορθώσω άλλη φορά, το ξέρεις. Όταν βρίσκομαι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα, θα με αποκαλείς Κρητικό Μακεδόνα. Την ομορφιά σου Ελλάδα μας δεν έχει άλλη καμία. Εδώ είναι η όμορφη η Νάουσα κι όλη η Μακεδονία. Καλό ταξίδι φίλοι μας και να μας ξαναρθείτε. Να διαβάσω και λιγάκι γιατί... και χαιρετίσματα πολλά στη μάνα μας να πείτε. Και αν η μοίρα το έγραψε, μακριά της για να ζούμε, πέστε της χαιρετίσματα και πως την αγαπούμε. Παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ από την Ένωση Κρητών του Τορόντου, που πάντοτε η συνεργασία μεταξύ Κρητών και Μακεδόνων είναι άψογη. Έχουμε κάνει και έχουμε προσφέρει και εμείς με τη σειρά μας, όπως και εσείς, πάρα πολλά. Και αυτό να το πω άλλη μία φορά ακόμη, γιατί πράγματι αξίζουν τα συγχαρητήρια όλες οι Μακεδόνισσες και όλοι οι Μακεδόνοι και όλη η Ελλάδα. Και είμαστε υπερήφανοι που ζούμε σε αυτή τη χώρα και άσχετα να το πούμε και διαφορετικά, ορισμένες φορές και εμείς είμαστε δυσαρεστημένοι, αλλά πάντοτε ξεχνούμε το κακό και σκεπτόμαστε το καλό. Να είστε καλά και εσείς και όλη η Μακεδονία και ζήτω η Ελλάδα μας. Λοιπόν, για να κρυπτήσουμε μια τάξη, θα παρακαλούσα πρώτα τα κορίτσια μας από εκεί να περάσουν, τα κορίτσια μας, να περάσουν να πάρουν το φαγητό τους. Ένα-ένα τραπέζι για να μην γίνει συνωστισμός. Λοιπόν, σηκωθείτε. Εσείς πρώτα. Ένα-ένα τραπέζι παρακαλώ. Είναι στο γραφείο. Να στείλουμε εκεί. 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 Να
Μαζί με τον κύριο Σάσο, την κυρία Σάσο, τον κύριο Αντωνιάδη, τη σύζυγό του, τον κύριο Λάμπρο Σπαντονίδη, ο πρόεδρος του Χάμιλτον, μια όμορφη παρέα. Να είσαι καλά, Τρίπουλα. Να σου έχει εδώ στο δεξί του χέρι.
Thank you.
Χαρήκαμε πάρα πολύ και πιστεύω να μας ξαναρθούν και το χρόνο. Καλό ταξίδι, παιδιά, να έχετε. Σας ευχαριστούμε, περάσαμε τόσο όμορφα, να είστε πάντα καλά και εύχομαι να συνδεθούμε στο μέλλον. Έλα, Θοδωρή, και εσύ. Καλό ταξίδι. Περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας και ευχόμαστε να μας ξαναεπισκεφτείτε. Έλα, Θοδωρή. Γεια σας, κλείνουμε το Μακεδονικό μήνα. Ήταν πολύ ευχάριστη η παραμονή σας εδώ. Σας ευχόμεθα καλό ταξίδι και που ξέρετε πάλι μπορεί να ειδωθούμε του χρόνου. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Άουσα κλπ. Γεια σας. Στην αγαπημένη μας Ελλάδα. Αγάπη και συγκίνηση μας χαρίσατε και ανταποδίδουμε αυτό που κάνατε για μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα φεύγοντας. Να ελπίσουμε ότι κι εσείς θα πάρετε το καλύτερο από εδώ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και εσείς δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό. Πολλά φιλιά και καλή αντάμωση. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι στην πατρίδα και μην μας ξεχνάτε. Σας αγαπούμε και είστε περήφανοι.